Ψυχρό μέτωπο στον βόρα και θερμές αέριες μάζες στον νότο είναι τα δύο πρόσωπα του καιρού σήμερα Σάββατο, με τις θερμοκρασίες στο νησί μας να κυμαίνονται από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μετά από δύο χρόνια που ήταν ο κόσμος εγκλωβισμένος, καλό είναι να βγει ο κόσμος έξω να κάνει τη βόλτα του, να απολαύσει και να ξεφύγει και λίγο. Και να φάει και λίγο από τα αποθέματα, γιατί δύο χρόνια τα βάζει στην άκρη τα φράγκα. Κάθε μέρα γεμίζουμε μπαταρίες. Πολύ καλά. Πολύ καλά, γιατί η ζωή μου είναι η θάλασσα. Και είμαι συνταξιούχος και δεν έχω τίποτα να κάνω παρά μόνο η θάλασσα. Καφεδάκι, ναι, αυτό μου αρέσει. Θα πάω τώρα το μεσημέρι, θα πάω σπίτι, να φάω, να κοιμηθώ, αυτή είναι η ζωή μου. Τώρα είναι καλύτερα από το καλοκαίρι, διότι φυσά ο άνεμος, έχει πολυκοσμία, ναι. Τώρα το απολαμβάνουμε, τον είναι ωραιότερα τώρα, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα μείνουμε για δύο εβδομάδες στο νησί σας. Μας αρέσει πολύ και κυρίως οι όμορφοι άνθρωποι. Yes, I do. Beautiful people. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ερχόμαστε σχεδόν κάθε μέρα. Από πού είστε? Εγώ είμαι από το Βέλγιο, αλλά μένω εδώ. Ο καιρός είναι πιο καλός τώρα από ό,τι ήταν τον Αύγουστο. Ναι, και τον Ιούλιο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε λόγω αέρας. Αρκετοί πολίτες βρέθηκαν στις παραλίες εκμεταλλευόμενοι το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού, το οποίο αλλάζει σε φθινοπορεινό στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, όπως εκτιμούν οι ειδικοί. Μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ ο αέρας φέτος. 4 μήνες δεν σταμάτησε. Τώρα μας κάνει τις καλές μέρες. Τουρισμός κρατάει ακόμα. Πολλά κρουαζιερόπλια. Σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι είμαστε, δεν έχουμε παράπονο. Ο Έλληνας μόλις φύγει ο Αύγουστος. Εντάκαρε, λέει, ο Αύγουστος η άκρα του χειμώνα, που λένε οι παλιοί. Το καλοκαιράκι εμείς καταρχήν έχουμε ακόμα 2 μήνες. Εμείς τελειώνουμε τέλη του Νοέμβρη. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Είναι για ανθρώπους που έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο να μπορούν να απολαύσουν ακόμα λίγο το καλοκαίρι. Γιατί με την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι μπαίνει ο χειμώνας. Τώρα ο Σεπτέμβριος είναι η θάλασσα, είναι λάδι που λένε. Ειδικά το πρωί να έρθεις, είναι απόλαυση. Ναι. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την παραλία της Αμουδάρας, με τους λουόμενους να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές και να γεμίζουν μπαταρίες εν ώψη του χειμώνα.